Λέγετος ο πλήστος όχλος Κύριε στρώνιον εν διοδό τα ημάτια αυτού. Οι προάγοντες δε και οι ακολουθούντες εκράζον λέγοντες ως ανάτο ο Δαβίδ ευλογημένος ή ο ελθόν και πάλιν ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Μέλλοντος σου εισι εν εις την Αγίαν πόλην Κύριε, τα κλάδι των φυτών οι λαοί ευασταζόν. Σε υμνούντες των όλων δεσπότην, ορώντες επί πόλου καθήμενων, ως επί των χερουβήμ εθεώρουν, και δια τούτο ούτω σεβών, ως ανά εν της υψίστης ευλογημένος ή ο ελθόν και πάλιν ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξέλθετε έθνη, εξέλθετε και λαοί, και θεάσαστε σήμερον τον βασιλέα των ουρανών, ως επί θρόνου υψηλού, επί πόλου ευτέλους, την Ιερουσαλήμ προσεπιβαίνοντα γενναιά. Πίστε και μη χαλείς, δε προθέασε ον ίδεν εις Αηνίας εν σαρκίδι μας παραγενόμενον, πως νυμφεύεται ως όφρονα την νέα Σιών και την κατάκρη των συναγωγήν, ως ένα φθάρτο δε γάμο και αμίαντο, αμίαντη συνέδραμον, εφημούντες οι απειρόκακοι παιδες, μεθον υμνούντες βοή σώμεν, ύμνον των αγγελικών, ως ανά εν της υψίστης το έχοντι το μέγα ελεός. Την κοινή Ανάσταση πρωτού εγκουσίου πάθους σου εις πίστος ειν πάντων προενδειξάμενος Χριστέ ο Θεός, των με Λαζάρον εν Βηθανίαν τη κρατέα δυνάμει σου τετραήν.
τυφλής δε το βλέπει, ως φωτοδότης εδωρήσως σωτήρ, και εις την πόλη την Αγίαν μετά των σών μαθητών εισήλθες καθήμενος επί πόλου μόνου, τα των προφητών εκπλήρων κηρύγματα ως επί των χερουβήμ εποχούμενος, και παιδες Εβραίων με τα κλάδων και βαΐων προϋπήντων συ, διό και ημείς κλάδους ελαίων βαστάζοντες και βαΐα ευχαρίστως ιβόμεν, ως ανά εν της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος.